Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Λεωνίδα Σκούλο, Γενικό Γραμματέα του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Αυτοί και αν ξέρουν από κυκλοφορία και από κυκλοφοριακό θέμα και από τηλιάρισμα, έτσι. Οι άνθρωποι των λεωφορείων. Καλή σας μέρα, κύριε Σκούλο. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι γίνεται τώρα, πώς επηρεάζει οι αστικές συγκοινωνίες στο κυκλοφοριακό? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο είναι άμεσα εμπλεκόμενο το λεωφορείο στην κυκλοφορία των δρόμων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά που υπάρχει μποντιλιάρισμα, όπως είπατε πριν, στον Κηφισό, στη Μεσογείον, στην Πατησίων, γενικώς υπάρχει ένα μεγάλο μποντιλιάρισμα στην Αθήνα κάποιες συγκεκριμένες ώρες, και αυτό δυσχεραίνει το έργο του λεωφορείου, τη διέλευση του λεωφορείου μάλλον, έτσι ώστε να πάει στην ώρα του στη στάση και να μπορέσει να εκτελέσει το δρομολόγιο που πρέπει να εκτελέσει. Να ρωτήσω κάτι. Νομίζω πως το διπλοπαρκάρισμα, ας πούμε, και τριπλοπαρκάρισμα πολλές φορές, είναι ίσως από τα πιο μεγάλα προβλήματα των οδηγών λεωφορείων. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια αστειδοσία, θα έλεγα εγώ, όσον αφορά το διπλοπαρκάρισμα, το παρκάρισμα στις γωνίες. Δεν υπάρχει σεβασμός καθόλου σε ένα μεγάλο όχημα το οποίο κινείται στους δρόμους της Αθήνας. Και ξέρετε, είμαστε σε μια πρωτεύουσα της Ευρώπης, όπως είναι η Αθήνα, ας πούμε, μια από τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, η οποία στο λεωφορείο πάει στενά. Αλλά αν πάτε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θα δείτε ότι τα λεωφορεία περνάνε, ας πούμε, κεντρικούς λεωφοριόδρομους και εκεί κατεβαίνει ο επιβάτης και παίρνει το λεωφορείο. Εμείς εδώ πέρα έχουμε κανένα γάγι το λεωφορείο, να μπαίνει στα στενά, να ανεβαίνει σε βουνά, να κατεβαίνει σε. Έχω δει να περνάει από τη γειτονιά μου λεωφορείο ανάμεσα από λαϊκή σε στενά και σε διασταύρωση δύο μικρών στενών, και να σου περιγράψω περιπέτεια να περάσει λεωφορείο σε διασταύρωση λαϊκή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο των συναδέλφων οδηγών, οι οποίοι υπάρχει και η παλαιότητα των λεωφορείων και υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Αυτό όμως δηλαδή είναι ταυτόχρονα. Δηλαδή ένας άνθρωπος κάνει το 8ωρό του και νομίζουμε ότι μπορεί να είναι στα κάτεργα. Κατεβαίνει από το λεωφορείο μετά 8 ώρες και άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει. Έχουμε μυοσκελετικά προβλήματα πάρα πολλά στους συναδέλφους. Έχουμε διαπληκτισμούς, έχουμε εκνευρισμούς, έχουμε τα πάντα. Και ναι, ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να αντέξεις πάρα πολύ να το κάνεις για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δεν παίρνονται μέτρα. Δυστυχώς δεν παίρνονται μέτρα για τίποτα. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Συνήθως είναι σαν την κότα με το αυγό τώρα. Ποιος έκανε το άλλο? Γιατί ταυτόχρονα ένα μέρος της κίνησης οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν καλές αστικές συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα. Συμφωνούμε απόλυτα. Είναι λέω, τι μας λείπει για παράδειγμα? Ένα από το στόλο, δύο από τους οδηγούς και τρία ως προς την λεωφοροδρόμους, αν τηρούνται, δεν τηρούνται. Ναι, όπως τα ρυθμίσατε, είναι και το πρόβλημα το μεγάλο, το οποίο υπάρχει από το 2010-2011, όταν και μπήκαμε στα μνημόνια και υπάρχουν οι μη προσλήψεις. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή μας λείπουν πάνω από 1.500 οδηγούς, μας λείπουν περίπου στα 400-500 λεωφορεία. Δεν σας μιλάω για την ανανέωση του πλήρης στόλου που πρέπει να γίνει. Μας λείπουν καμπίνες στα λεωφορεία για να μην υπάρχουν ξυλοδαρμοί και εκνευρισμοί των οδηγών. Μας λείπουν χιλιάδες πράγματα. Μισό λεπτό να γυρίσω λίγο πίσω όμως. Επειδή συζητούσαμε για την κίνηση, την κυκλοφορία και το. Λέτε ότι περνάτε από διπλό-τριπλό παρκαρισμένα κλπ. Για αυτό το πράγμα, για παράδειγμα, όταν τελειώνει μια διαδρομή ένας οδηγός και βλέπει σε μια συγκεκριμένη περιοχή επανειλημμένως να γίνεται αυτό, ο ΟΑΣΑ κάνει κάτι? Δηλαδή στέλνει στην τροχέα κάτι που να λέει: παιδιά, εδώ έχουμε θέμα σε αυτό το δρόμο. Μονίμως πρωί-βράδυ υπάρχουν διπλό παρκαρισμένα. Μαζεύτε τα, κάντε κάτι. Κάνει κάτι ο ΟΑΣΑ ή δεν κάνει τίποτα απολύτως? Όχι, όχι. Να σας πω κάτι. Αυτός που παρεμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ο όντως ειδικάτο. Δηλαδή κάνει τη δουλειά και τη εταιρεία, τη διοίκηση τη ΟΣΥ και του ΟΑΣΑ. Κάνει τη δουλειά των Δήμων. Ναι. Το συνδικάτο, αν θυμάστε παλιά, σε κάθε περισσόδιο που γινόταν ή σε κάθε τέτοιο, κόβαμε κάποια γραμμή για κάποιες μερικές ώρες, έτσι ώστε να έρθουν οι υπεύθυνοι και να πάρουν θέση στο πρόβλημα που δημιουργείται. Παραδείγματος χάρη, στο ζωγράφο έχουμε κάθε μέρα πρόβλημα τέτοιο. Στην Κυψέλη έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Αλλά δεν παρεμβαίνει κανείς. Έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον ΟΑΣΑ, έχουμε ζητήσει συνάντηση με τους Δήμους, γιατί ξέρετε κάτι. Και οι Δήμοι πρέπει να διευκολύνουν τη διέλευση ενός λεωφορείου για τους δημότες τους. Ούτε αυτοί το κάνουν. Δεν έχουν αναμονές για τους οδηγούς, στην τουαλέτα τους, μια καντίνα. Δηλαδή δίνουμε μάχη, φανταστείτε, δίνουμε μάχη για να βάλουμε μια χημική τουαλέτα για να πάει ο οδηγός. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση της τροχιάς και ας κάνει τη νομίζει τροχιά. Δεν πρέπει να κάνει τη νομίζει, πρέπει να πάει να την αντιμετωπίσει. Και στην τροχιά έχετε κάνει. Εσείς, σαν συνδικάτο, το έχετε κάνει. Γιατί υπάρχουν σημεία στα οποία είναι κάθε μέρα αυτό. Δεν υπάρχει ζήτημα, για παράδειγμα, να περάσει από κάποιους δρόμους που να είναι δίπλο παρκαρισμένοι. Μας στέλνουν κάθε φορά που το λέμε, μας στέλνουν φωτογραφίες οι άνθρωποι τώρα επί τόπου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Σήμερα θα γίνει αυτό, θα πάρει ο οδηγός το 100, θα έρθει το 100 μετά από 3 ώρες και αν έρθει, θα φύγει, το λέω, θα φύγει αυτός με το γύρο ταχύτητα, θα τα βάλει και με τον οδηγό, θα τον ευρίσκεται τον οδηγό γιατί κορνάρει και θα συνεχίσουμε. Την επόμενη μέρα ξανά τα ίδια. Ή μετά από 5-10 λεπτά
Μόλις περάσει το λεωφορείο το πρώτο, στο δεύτερο λεωφορείο που έρχεται πίσω θα είναι πάλι διπλοβαρκαρισμένο. Γιατί δεν το ελέγχει κανείς. Δεν το ελέγχει η δημοτική αστυνομία, δεν το ελέγχει, δεν υπάρχει συνεργασία του ΟΑΣΑ, τη ΟΣΥ με την τροχέα Αθηνών. Οι κάμερες τώρα στο λεωφορείο θα λειτουργήσουν, να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Αν θα μπορεί να έχει διέλευση στο λεωφορείο. Το λεωφορείοδρομο. Συμφωνείτε να μπαίνουν μέσα τα ταξί όπως είναι ένα αίτημα? Κοιτάξτε, το αίτημα αυτό μπορεί να το κάνουν οι συνάδελφοι στα ταξί, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να μπει. Όταν λέμε λεωφορείοδρομο, εννοούμε λεωφορείοδρομο. Θα περνάει το λεωφορείο και θα ανεβαίνει τη λεωφόρο Αλεξάνδρα σε 17 λεπτά. Προχθές είχαμε τον πρόεδρο των ταξί και μας είπε ότι σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτό. Μπαίνουν μέσα τα ταξί στους λεωφορείοδρομους. Όχι, δεν γίνεται στην Ευρώπη. Μην το ξαναπούμε αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες εσοχές σε λεωφορείοδρομους που μπαίνουν, παίρνουν τον επιβάτη και φεύγουν. Εδώ πέρα τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στο λεωφορείοδρομο και το βλέπετε και μόνοι σας. Παραδείγματος χάρη στη λεωφόρο Αλεξάνδρα που τη βλέπω καθημερινά εγώ, μπαίνουμε και ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχει πελάτης. Και το λεωφορείο πηγαίνει από πίσω και ο πρώτο και το φορτηγό και πάμε λέγοντας. Μάλιστα. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε κύριε Σκούλο, να είστε καλά. Γενικός Γραμματέας Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.